Εδώ βαράμε και πάμε! Μπαίλτσα! Προχώρα Καμίλο! Έντα Καμίλο! Πάμε Ομόνια! Πάω να βρω το συγκινήτη μου! Εδώ τα καλά air condition! Ψήξη! Δεν είχα πάει και στο Λιβύ, ήρθε το Λιβύ σε μένα. Να βάλουμε ένα συντονάκι, να βάλουμε κάτι. Εδώ, καλός ο καύσωνας. Άλλο ήλιο, θα φτάσουμε 50 βαθμούς στη θερμοκρασία. Θα βράζουμε στα καζάνια της κουλάσιος. Δεν χρειάζεται η πατάτα στο φούρνο. Βγάλτε την πατάτα, πέταξε την και ένα αυγό πάνω στα ταράτσα και θα στο φτιάξει το ήλιο, θα στο φτιάξει λοκουμάκι. Θα φτάσαμε 50 βαθμούς στην δημοκρασία. Πατά, το Μπακογιάννη έφερε το πρώτο καμίλα, πήγανε το αεροδρόμιο να πάνε το παραλάβει. Θα στώσει κι άμμο στο Σύνταγμα, θα γίνουν οι Αθηναίοι Βεδουίνοι. Να, Βεδουίνο, πρώτο εδώ, φάλε γραβάτα, κοστούμι και μαλακή. Φόρα κανένα κυλίμπια. Μαλάκι ήταν το αρχαίοι που γεννάγανε με ένα χλαμίδα πάνω, κάτι ξέρανε. Και μη θέλει να με κάνει σε μένα τον Ευρωπαίο και γραβάτα και θα βυλάξει την. Άλλαξε το κλίμα. Έχουμε γίνει τώρα στο λέω σαν το Λιβύ. Γι' αυτό πήρα και εγώ το σαντόνι μου και κυκλοφορώ καρπούζια. Πιπόνια, πόσο πήγε το καρπούζι, ξέρεις. 1,5 ευρώ το κιλό, δηλαδή 1 ευρώ το καρπούζι και μισό κιλό τα σφόρια. Γι' αυτό, άμα δεν θες να πετάς τα λεφτά σου, θα το φας το σπόρι. Του καταλαβαίνεις, γιατί το σπόρο χρειάζεται, γιατί μπορεί να πιάσει κανένα καρπούζι μέσα, να φυτέψει καμιά καρπούζια, να βγάλεις τα καρπούζια μόνο σου, να μην κάθεις να πληρώνεις. Μην κατεβαίνεις κάτω και μάρκησε, δεν έχω λεφτά να πάρω το καρπούζι. Γιατί άμα με πεις δεν έχω λεφτά να πάρω το καρπούζι, θα σε πω πόσο κάνει η φέτα. 11 ευρώ πήγε το φέτα και 15 ευρώ το καρπούζι, για χαρά εσύ. Το καρπουζάκι με τη φέτα που λένε, θα σε πάει, μπορεί να πας φυλακή. Γιατί δεν είναι μαλάκα στο καρπούζι, ακούει και το καρπούζι, λέει το Μητσοτάκη, θα δώσω λεπτά, λέει, θα δώσω, θα γίνει ότι όλο το Έλληνε θα γίνουν πλούσιοι, θα έχουν λεφτά. Σου λέει, το καρπούζι εγώ μόνο θα μείνω τη φτώχεια, θα θέλω κι εγώ να πάρω κι εγώ. Και έδωσε τον νέο άνθρωπο το Youth Path. Youth Path, ναι, Youth Path, δεν κάποτε το λένε έτσι, και θα δώσει και στους γέρους το Death Path. Δηλαδή, αυτό που θα πηγαίνεις μια και καλή να πας στο Ιάο. Θα σε χώσει κανένα καινούργιο λίμωξη, κανένα εμβολίο. Φαρμακευτικές εταιρείες δουλεύουν τώρα τι θα έρθει το εμβόλιο. Αν δεν πας από καρπούζια, πας από εμβόλιο. Αν δεν πας από εμβόλιο, θα πας από φέτα. Αν δεν πας από φέτα, θα πας από μήνα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ πλακώνεται τώρα ποιος θα γίνει αρχηγός. Τι θα γίνει το Αχτσόγλου με το Τζανακόπουλο της αυτή, ή θα γίνει το Παπά, ή θα γίνει το Τσακαλώτο, ή θα γίνει το Πουλάκι. Το Τεμπονέρα γιατί δεν μπαίνει, γιατί ψάχνει αρχηγό το ΣΥΡΙΖΑ, και, αλλά ψάχνει το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το 3%. Δεν πιάνει το άλλο, το Προοδευτική Συμμαχία. Όχι, καθόλου, δεν θα ανακατευτούν καθόλου. Μόνο ο ΣΕΡΙΖΑΙ θα ψηφίσουν. Το 3% θα ψηφίσει και θα βάλουν όλα στοιχήματα ποιο θα είναι αυτό που θα το φέρει γρήγορα στο 3%. Γιατί άμα δεν το φτάσουν αυτοί στο 3% δεν θα ησυχάσουν. Δεν θα ησυχάσει το ψυγείο του. Αυτό το ψυγείο του θέλει αυτό το 3% να ησυχάσουν. Δεν θέλω πολύ κόσμο αυτή. Σαν τη μάνα μου είναι και αυτή. Που λέει η μάνα μου, δεν μπορώ κόσμο, λέει ξένο, δεν μπορώ ανθρώπου. Θέλω να είμαστε μόνοι σπίτι. Έτσι και αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν κόσμο. Την πολυκοσμία δεν την μπορούν καθόλου. Και τώρα που μείναμε μόνοι, πήραμε αέρα, λέει δεν έχουμε κόσμο, μια χαρά είμαστε. Αντί να δώσουν να βρουν κανένα καινούργιο ανθρώπο. Πάλι τα παλιά πατσαβούρια να καθαρίσουν τον Μπαμπρίζ. Το Τσίπρα έχει πάει στο Σούνιο, κάνει τον μπανάκι του μια χαρά, ωραία. Τώρα το καρπαζάκι του και τέλειο. Περιμένει τώρα να δει πώς θα βγει και τελείωσε. Και λέει: κόψτε το εσβέρκο σας. Αυτό το 4 που είναι τώρα, μόνο το Αχτσόγλου λέει κάτι. Αλλά και τα άλλα μπαίνουν για να πάρω κανένα ψήφο. Να τι λένε μετά. Εγώ σε έδωσα αυτό, θα σε δώσω 15 ψήφοι, θα σε δώσω 28. Τι θα με δώσει. Εμείς τώρα έχουμε καινούργια στεναχώρια σπίτι. Γιατί τρόμαξε το παιδί μας. Θέλω να σε πω το προσωπικό μου ιστορία να καταλάβεις, κύριο, τι περνάω σπίτι μου. Και εγώ το γενέκα μου, γιατί και εμείς οικογένεια είμαστε. Και έχουμε και πιστεύουμε το Θεό. Δίπλα στο Θεό. Όποιο είναι δίπλα στο Θεό, το πιστεύω πολύ. Λοιπόν. Εμείς τώρα έχουμε καινούριο στεναχώρια. Γιατί το παιδί μας, τρόμαξε το παιδί μας να το βάλουμε στο αστυνομία.
Και αντί να γίνει. Και να έχουμε κι εμείς ένα Ρωμάνα δικό μας αστυνομικό. Και τώρα το παίρνω το τηλέφωνο, λέω: τι κάνεις, παιδί μου, τι σε μαθαίνουν, ξέρω εγώ, τροχονομίες, τι κάνει. Και μιλεί: πατέρα, λέει, μαθαίνω διασωληνώσεις. Λέω: τι θα κάνεις, παιδί μου, θα περνάς, σου λύνεις να φύγουν τα νερά του μαχαλά μας. Το πήρανε στο ΙΚΑΒΙ. Το παιδί μου πήγε στο αστυνομία και το έχουν πάρει στο ΙΚΑΒΙ. Αυτό που κλαίει στον δρόμο και κάνει. Αυτό. Ναι, δεν έχουν αυτόν τον κόσμο που χρειάζεται να σε πιάσει, να σε χώσει μέσα στο αστυνοφορείο. Και παίρνουν το παιδί μου τώρα. Και παίρνουν και πυροσβέστες και λιμινικοί και όλοι πρέπει να ξέρουν διασωληνώσει. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αστυνομία και να μην ξέρει διασωληνώσει. Μην σε χώσουν το καλώδι στη μύτη αναπόδο και αντί να εισπρέψει μια εκπνοή και πα και ησυχάσαμε. Ο άλλος έφτασε στο νοσοκομείο μόνος του. Τον πηγαίνανε οι πυροσβέστες στον δρόμο. Οι πυροσβέστες είδαν ένα σπίτι και έγινε. Τι να κάνουν και οι πυροσβέστες, λέει, η δουλειά μου η πρώτη είναι αυτή. Να τη χάσω. Κατεβαίνει, τον αφήνει μέσα τον άνθρωπο και πάει και σβήνει τη φωτιά. Και φωτιά έχουν και απάνω και, λίγο, και νερό. Έχουν λίγο πρόχειρο. Έχουν δύο μπιτονάκια νερό μέσα. Τα παίρνω μαζί στο ασθενοφόρο. Και άμα δεν περισσέψει, το πετάνε στον ασθενή. Τέλος πάντων, και βγήκε. Αυτό είναι το πρόβλημα του καινούριου. Το παιδί μας είχε όνειρο να βάλει. Μια περικεφαλαία να γίνει σαν τον κόλο κοτρώνει να σφυράει και στο σύνδεγμα του να είναι άλλο από εδώ που γύρω από εκεί, τι, να, μια σφυρίχτα να χω, τίποτα. Τώρα μαθαίνει πώς θα σηκώνει το καλώδιο στη μύτη και το άλλο εβδομάδα θα μάθει πώς θα σε βάζει το κάμερα στο κόλο για να κάνει το κόλονο, το κολονοκάμερα αυτό που μπαίνει μέσα και σε βλέπει το έντερο να δει πώς είναι από πάνω από κάτω. Μπρο. Και αυτό σου λέει κυρία μου, μη φωνάζει στο ΕΚΑΒΙ, πάρ το και το περισβεστική να πάρει εσύ. Θα σου έρθουν όλοι όλο τώρα. Όλοι είναι για όλα, κατάλαβες. Όποιον και να παίρνεις, θα σου έρχεται ένα ασθενοφόρο από κάτω. Θα έχει και νερό μέσα, θα έχει και, και αστυνομία μέσα, θα έχει και τα πάντα. Θα, και λιμενικό, θα έχει και φουσκωτό. Θέλεις να φύγεις να πας στο Πειραιά, θα παίρνεις ένα νούμερο. Θα παίρνεις το 100. Θα παίρνεις το 100 και τα στέλνει όλα αυτό. Θα λες νερό, φέρει αυτό μπρίκια, φέρει αυτό. Η μάνα μου πέθανε, η γιαγιά μου κλάνει. Τα βάζεις όλα μέσα και πηγαίνεις. Α, μπορεί να έρθει και με μηχανάκι, το καινούργιο είναι αυτό. Το ΙΚΑΒΙ θα πάρει μηχανάκι. Θα παίρνει τη γριά από πίσω, θα τη δένωνει με λωριά τη γριά και θα, πριν πάει στο θάνατο θα πάει και μια σούζα γριά. Τα πιο ωραία θα κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί το μισό άνθρωπο μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο πηθαίνει. Σε λέει ο Μητσοτάκης, μόνο αν πάει το μηχανάκι γρήγορα. Και θα έρχεται το μηχανάκι, θα σε παίρνει τη γριά, το γέρο θα τον δένεις καλά όμως, έτσι. Σαν πακέτο, θα το πακετάρεις. Πάμε, έχω πακέτο, τάκ, και θα φεύγει. Ω, αλλά πώς δεν θα έχει αμπούλο αυτό, αν φύγει η γριά στον δρόμο, έφυγε και η υγεία να υπάρχει. Και μπροστά, γιατί δεν μπορούν με το ασθενοφόρο, όταν σε βάζει ασθενοφόρο, δεν ακούει ο μπροστανός, δεν ακούει. Γιατί είναι καταιγέρια, οδηγούν εκεί πέρα και δεν ακούν εκεί καλά και έχουν και τη λειτουργία. Κυριολέησαν, κυριολέησαν, κυριολέησαν. Κορνάρι, μόνο να φύγει, να μπορέσει να πάει, αλλά δεν φεύγει. Τι να κάνει και το Μητσοτάκη, τι είναι, πώς θα σε φτάσει στο νοσοκομείο εσένα, κατάλαβες. Εκεί ξέρω πώς θα σε πιθάνουν. Λέμε τώρα, το θέμα είναι να μπορείς να φτάσεις την ώρα σου, να μπορούν να σε πιθάνουν σωστά οι άνθρωποι από εκεί. Είναι πολύ βασικό να σε πιθάνουν εκεί πέρα. Εδώ, εμείς θα μείνουμε το καλοκαίρι, πολύ ακριβιά. Πολύ ακρίβεια και το βλέπω να μένουμε μόνοι μας θα μείνουμε. Και εδώ το καλό ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα, μισό λεπτό να κάνω λίγο του αρβικού. Τι έγινε. Oh. 500 ευρώ, 3 λεπτά σε ξαπλώστρα στη Μύκονο. Κιγκόμενα τζάμπα. Θα συμφέρουμε και ένα φρουτοχυμό. Φρουτπάντσο. Έλα. Εδώ το καλό Μύκονο. Μύκονο στις φωτογραφίες θα σε δίνει μόνο. Τι έχονται αυτό το πόλιο Γερμανού. Και βγάλα καινούργιο πραγμάτο. Ότι πάλι είμαστε εμείς κάτω από τα Βουλγαρία, σε μισθά. Ο μισθό μας λέει είναι πιο κάτω από τα Βουλγαρίας. Και έχουμε φτάσει το τελευταίο στο Ευρώπη. Να μας τα δώσουν εμάς, θα τα γράφουμε τότε καταλόγοι. Γιατί δεν το γράφει ο Μητσοτάκης και τα γράφουν το Ευρωπαίοι. Εμείς έχουμε άλλα νούμερα εδώ, μας δίνει το Μητσοτάκη. Άλλα νούμερα, ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και πρώτοι και καλύτερο. Γαμώ το κερατό μου. Το μωθείς έτσι, στο Βόρειο Κορέα. Τόλμα να πεις αγαπάω, σηκώβουν το κεφάλι.
Του πάρω στι εστάσει εδώ, του δικού μα στην τηλεόραση δεν θα ζούσει κανένα. Α σου κάνει φάξη. Αγαπάω, αγάπη μα αγαπάω. Αγάπη, αγαπάω, αγαπάω, αγαπιέσαι, αγαπώ με. Τσακ, τσακ, τσακ. Θα τα χάνε πάλι τα κεφάλια όλα. Όλη μέρα αγάπη μου και αγάπη μου. Δεν κάνει να μιλά, λέει, το σάπια γλώσσα το, το καπιταλισμού, ναι. Δεν κάνει να μιλά. Τι θα πει, αγαπά, από πού με αγαπά, πού με ξέρει και πει, πού, αγάπη, τι θα πει αυτό. Του εκτιλάει, μπαμ, ένα σφαίρα τελείωση. Και τα ζευγάρια μεταξύ του δεν κάνει να λένε γλυκιά μου, δεν κάνει γλυκιά μου, τι γλυκιά μου, τι είναι, σερόπινη, τι είναι, τι γλυκιά μου λέει. Δεν έχει. Θα τα λε στην τράπεζα. Θα τη λε στην τράπεζα, πέσει στα τέσσερα. Αυτό. Δεν μπορεί να λες γλυκιά μου, σε παρακαλώ, μπορείς να με κάνεις σεξ απόψε. Δεν υπάρχει αυτό. Και πώς το πιάσει το Τιμ Γιόνγκ αυτό. Ότι τα δικά μας τα ταινία δεν λένε μέσα σ' αγαπάω και αγαπάει. Αλλά αυτό που τα λένε το ακούει από το Αμερικάνικο ταινία ή από το άλλο το Κορέα, το Νοτιό το Κορέα. Και δεν είναι. Συντρόφιστα έλα να κάνουμε επιδίλη στο Βόρειο Κορέα. Λέει το Βόρειο Κορέα της, δεν μπορώ σύντροφοι, καθαρίζω το ρύζι, με συγχωρείς κιόλας, και λέει αυτός ας το ρύζι, γιατί θα μείνουμε στο μυτηρίζι. Αυτά είναι οι διαλόγοι. Εγώ το Νότιο Κορέα και το Αμερικάνικο ταινία φαίνει όλα αυτά τα σαχλά και τις χαζομάρες που λέμε σ' αγαπάω, πιθαίνει από αγάπη και δεν μπορώ χωρίς τη σιέρα και ψήμα του. Όλο το δικό μας το κόσμο κάνει ευγένειες και μιλάει ευγενικό. Αλήθεια τέλος, ευγένεια και ψέματα. Μόνο με αυτά πας μπροστά. Αλλά ρε Κιμ Γιόνγκουν, σταμάτω και εσύ. Ναι, εκτελείς τον άνθρωπο. Αν δύο άνθρωποι αγαπηθούν, αν εγώ ήμουν στο Βόρειο Κορέα, τώρα θα ήμουν φυλακές στη Σόβια. Γιατί το δικό μου το γυναίκα το λέω τζοτζόκα μου, τζοτζόκα μου, τζοτζόκα μου, σ' αγαπάω. Μπροστά σου λιώνω σαν χιονί, σ' αγαπάω. Αυτό είναι η τραγούδι για εκτέλεση. Το τραγουδάς αυτό και τρως 50 σφαίρες. Έχει το Κιμ Γιόνγκουν μόνος του. Αγαπάς λέει. Αυτό ξαναπες το. Ω, τελείωσε. Το σκοτώσαν αυτό. Πάμε. Μίσους και σκοτάδι. Προχτές 12 το βράδυ στο Κολονάκι έκανα βόλτα στο βιτρίνα να δω τι δεν θα πάρω. Και είχε βγει ένα αυτοκίνητο λιγάκι εκεί στο σκουφάλι. Λίγο έκανε το μισό. Ένα ταξίδι καθόταν εκεί πέρα και σκεφτόταν να πάει πάνω, να πάει. Το σκεφτόταν. Και έρχονταν ένα μηχανάκι, ένα αντιλιβύρι από πέρα και τον βλέπει εκεί. Πάει να πειράσει. Δεν είχε δύο ανθρώποι ήταν στον δρόμο. Το λέγε ότι σταμάτησε μαλάκα. Λέει εμένα, λες μαλάκα. Λέει βλέπει κανέναν άλλον εδώ πέρα. Ήταν δύο. Κατάλαβε και λέει εμένα είπε μαλάκα. Λέει εσένα τον είπε μαλάκα. Γιατί με λες μαλάκα. Τώρα εξηγήσει 12 η ώρα τη νύχτα. Γιατί με το λες μαλάκα. Σε παρακαλώ και με αυτό. Σε παρακαλώ ξεκινήσανε. Πιαστήκανε στα χέρια. Ξύλου να δει 12 η ώρα το βράδυ. Γιατί έτσι τον είπε είσαι μαλάκα και το. Τι μπορείτε να πάνε καλά, ρε παιδί μου. Εσύ τι έχεις κατά πάνω μου. Για κατεβάστε τα νεύρα. Γιατί δεν πάμε καλά. Θα τρελαθούμε, θα γίνουμε σαν κι αυτόν εδώ στο Αμπτιέμ. Αμπτιέμ. Δέστον. Και πάθει ο άνθρωπος, όξελε, τι παθαίνει ο άνθρωπος. Εσύ το βλέπεις φυσιολογικό αυτό. Χειροτερό. Κάναμε μια παράσταση στο ίδιο Μακακογιάννη το Σάββατο 8 Ιουλίου με τον Δημήτρη Χριστοφορίδη και τον Διονύση Ατζαράκη και περάσαμε τόσο ωραία και πέρασε ο κόσμος τόσο πολύ ωραία και είπαμε θα το επαναλαμβάνουμε αυτό 1η και 4 Οκτώβρη είναι οι δύο καινούργιες ημερομηνίες που πήραμε ήδη από το Ίδρυμα Κακογιάννη. Εγώ 22 Δεκεμβρίου φεύγω για Θεσσαλονίκη, όπου θα κάνω πρεμιέρα στο καινούργιο μου έργο, όταν τρεις τελίτσες, δηλαδή υπάρχει λέξη, αλλά αργότερα. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλό κυβέρνηση να έχουμε. Καλά ξεμπερδέματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Και η ζωήτσα. Συγγνώμη να βάλω και το άλλο χέρι από το συντομάκι γιατί το έχω. Καρδούλες. Αγάπη. Α,
Αν ήσουν τώρα στο Βόρειο Κορέα και έκανε αυτό, πήγαινε με την καδούλα στο Βόρειο Κορέα. Καλό καλοκαίρι, καλό μπάνιο. Θα τα πούμε από φθινόπωρο τώρα. Καλοκαίρι κιόλας και να διαβάζετε στην παραλία που και που είναι αυτό το δουλειά θα κάνουμε. Πες. Λοιπόν, μην διαβάζετε. Ακούτε τα Chuck Books, όπου και είναι και το βιβλίο μου, το «Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου». newsbreak.gr. Καλό, καλό, καλό καλοκαίρι. Τ' αγαπάω, κοίτα. Όχι. Μπροστά σου λιώνω σε... Όχι. Το μ' αρέσει. Salam aleykum. Merci. Sokran. Παίρνω το Καμίλα μου και φεύγω. Έλα Καμίλα. Έλα. Έλα. Σιγά, σιγά, σιγά.